magia. Περάστε. Βιάζεσαι εσύ. Περάστε, είπα. Θα πιείτε καφέ ή θα φύγουμε εσύ, γιατί είναι μόνο καφέ. Πες θα πει καφεδάκια. Δεν σας έξανα σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, καλά εσείς τι κάνετε. Και εβδομάδα, ναι. Καλή εβδομάδα, ναι. Έχω, ναι. Όχι. Άντε, καλημέρα. Δεν το λένε καστανά. Που τα ψήνει. Εγώ. Ποιος θα βγάλει τα καστανά του φωτιά, αυτός που τα βάζει. Να σιγά καστανάς. Ψημένα. Ψημένα, στα κάβουνα, σε ξυλώσουμε. Γιατί. Πάμε στη ρίβα, θα ξημερώσει παιδιά, πάμε. Χωριό αγροτών. Παρές, ποτάμια, καλοκαίρι, τρέλες. Άλλο δεν σημαίνει. Κανένας δεν θέλει να βγάλει τα κάστανα του φωτιά. Τα κάστανα τα θέλουν. Για να τα βγάλεις από τη φωτιά είναι το επικίνδυνο. Έμεινε πάρει μία. Είναι το δύσκολο κομμάτι της επιχείρησης. Θύμισέ σου στον ουρανό κι απόψε καθρεφτίζεσαι. Βασιλικό και δυόσμο στα μαλλιά σου. Σ' άνοιξη στη φορεσιά στολίζεσαι. Έλα και τα σκυλάκια μου, έλα. Έλα κακία. Έλα μέσα. Πάμε. Είμαι εγώ από κάτω. Από Αθήνα. Άι. Το χωριό είναι σαν χωριό. Μελοφούν πολλά πράγματα. Γιατί πριν χρόνια λέγανε αποκέντρωση, αποκέντρωση και είχαμε τις υπηρεσίες μας εδώ πέρα μπροστά, κοντά, όλες έχουν φύγει. Και μας αναγκάζουν, αντί να έρθουν αυτοί, να πάμε εμείς αυτούς. Με τα κάστανα ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδάκι. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου με έπαιρνε από μικρό στα κάστανα, γιατί δεν είχαν άλλη που να μας αφήσουν, άλλη επιλογή. Και αναγκαστικά πηγαίναμε πάνω στο βουνό, όχι ότι δουλεύαμε σαν κι αυτούς, απλώς καθόμασταν και παίζαμε εμείς. Και όπως κάνει και ο γιος μου, μερικές φορές έρχεται πάνω. Πάμε στο σχολείο. Το κράτος μας αναγκάζει να κατεβάζουμε τα παιδιά μας στην Κουμένισσα. Το πρωί λεωφορείο υπάρχει για τα πιο μεγάλα παιδιά. Για τα παιδιά του δημοτικού δεν τα εμπιστευόμαστε να τα πηγαίνουμε στο... να τα στέλνουμε γιατί δεν υπάρχουν συνοδοί. Και ο κάθε γονιός αναγκάζεται να τα πηγαίνει από μόνος του. Το απόγευμα, το μεσημέρι που σχολάνε, για την ώρα βάζουν ταξί. Και τα φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι. Το παιδί, από ό,τι βλέπω τα πράγματα, δύσκολα είναι να μείνει στο χωριό.
Εγώ θέλω να μείνω. Τα πράγματα τα βλέπω για εξωτερικό. Γιατί η γενιά η δική μας θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα για την ώρα. Και πιστεύω ότι θα φύγουν και τα δικά μας τα παιδιά. Τι κάναμε χθες? Εχθές ήμασταν σίγουρα στην εταιρεία, δουλέψαμε σε έναν κάστρο. Κάστανα από τη φωτιά. Έχουμε πολιτικούς για αυτή τη δουλειά. Δεν εφησυχάζεις, δεν βλέπεις πρόοδο. Αυτή βασικά. Γιατί νιώθεις ότι εγώ και εσύ είμαστε άξιοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει τους πολιτικούς που του αρμόζουν. Αυτός τους βγάζει. Άρα αυτοί είναι οι ικανοί να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
πιάνω. Δεν σε αγαπάει η πεθερά? Αγαπάει εμένα. Να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά αυτός που τα έβαλε. Στον Αδίνα τώρα ακόμα νωρίς είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Ψάχνουνε τα κάστανα. Ψάχνουνε τα κάστανα. Υπήρχε σαν κόμμα, δηλαδή σαν την Χρυσή Αυγή, αλλά αυτό εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει πια. Δεν το ψηφίσανε κανένα. Δεν το δέχτηκε ο κόσμος. Δεν το δέχτηκε ο κόσμος. Και δεν το έχουμε δει πουθενά τώρα. Ο Έντι Ράμα μία καλό θέμα είπε. Ότι με τους γειτονιά μας, με τους γείτονας θα έχουμε μηδέν προβλήματα. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, αν ήταν στην Αλβανία να δούνε πώς ζουν ο κόσμος, δεν θα έκανε αυτή την εντύπωση που έχουν μερικοί για την Αλβανία. Θα έκανε άλλη εντύπωση. Και τα κάστρα από τη φωτιά να τα βγάλεις, με ένα βγαίνω, αλλά αν τα αρπάξεις έτσι δεν βγαίνω. Να πέρσι εγώ κάηκα εδώ, μέσα στη φωτιά έπεσα, ένα χρόνο ακόμη πονάει εδώ. Ναι. Ήταν οι γάνοι εδώ, κόπταν τις καζανιές, φυσικά λένε ότι τις αποζημιώσαν, αλλά πώς τους δώσαν δεν ξέρω. Σχεδόν αυτή την περιοχή που πάμε τώρα και μέχρι να πάνω την κορυφή ήταν δέντρα έτσι, θηρία. Και μετά φύτρωσαν άλλα, τότε ήταν μερικά ας πούμε μεγάλες καστανιές, 2x2, 1x1, χοντρά. Αυτά είναι ψηλά, μήτε. Αυτοί βάλουν φωτιά. Δεν τη βγάλουν. Ο Μίκος και ο παπάς και ο Κασιδιάρης. Αυτοί είναι τώρα να τα βγάλουν τα κάστρα. Η σειρά τους ήρθε. Αν το δικαιολογήσουν το πράγμα, μου λέει και αλλή μονόμαρση. Χάιν Χίτλερ. Από τους γέρους είναι η ρίζα. Το 40 που είχαμε τι πίνα και αυτά. Συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Εξακολουθεί τώρα. Δεν λέω για όλους, αλλά να τραβάνε αυτό. Αυτή την πολιτική, μια με τη Χούντα, μια με το Μεταξά, μια με το... Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Μου αρέσουν. Τι είναι αυτά που λες. Εγώ στη Γερμανία έκανα. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα εκεί. Δεν θέλω να Γερμανία ξανά να προσβαλθούν έτσι, όπως ακόμη τους το κουπανάμε. Να κάψουν τους ανθρώπους, τους φούρνους. Έτσι δεν είναι. Τώρα ο άλλος ο
δικηγόρος του αυτού, του Μίχο, υποστηρίζει. Τα δικά μας τα χέρια είναι καθαρά. Ας χαιρετάμε έτσι. Το σκεφτούμε όλοι. Τάγματα εφόδου και δεν ξέρω τι. Αυτά τα πράγματα είναι έσχος για την Ελλάδα. Και το φύσα του Βάγνα στα καλά καθούν. Καλά. Τι να πω για τους αστυνομικούς. Μπροστά ήταν και δεν βοηθήσαν. Έσχος. Μαχαιριές να δίνεις. Τι να κάνω. Η Ελλάδα ακόμα δεν μπορεί να το ξεπεράσει το τον ναζισμό το δικό της. Τόσο περάσαμε και ακόμα τώρα ασχολούμαστε. Δεν βλέπουμε την οικονομία μας. Ασχολούμαστε τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή λέει και Άγιος Δώσης. Εντάξει, τα κάστρα από τη φωτιά ποιος θα τα βγάλει. Μερακλής να είναι. Θα τα βουλβίσουμε. Πάτε. Όπως είναι τις φωλιές. Ξέρω ότι θα γίνουν τους πολιτικούς. Αυτά τα κάστανα δεν είναι βαλμένα από αυτούς. Αυτά τα κάστανα είναι αυτοδιοί, από τους προπάτρους. Δεν είναι από αυτούς. Εμείς απλώς οι παππούδες μου τα βολιάσαν και εμείς τα μαζέμουν. Εγώ να σου πω δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα βγάλει τα κάστανα. Πάντως στην γιορτή καστάνου εγώ τα βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά. Τώρα εδώ από ποιον να περιμένω. Εγώ έγινε 65 χρονών. Από ποιον να περιμένω. Από ποιον να περιμένω. Αν δεν δουλέψω εγώ με τα χέρια μου και μου τα παίρνουν πάλι. Με φρουλούν εκεί, με φρουλούν εκεί, δώσει εκεί, δώσει εδώ. Σας γίναμε όλοι οι δώσεις παίρνουν πλέον. Πού να τα βρούμε. Πού να τα βρούμε. Πληρώνουμε 35 χρόνια τέβε. Τα μιζά μας τα κόψανε. 6-700 το σύνολο με κόψανε. Για ποιον πληρώνω εγώ. Να μην θέλω ούτε κάστρα, να μην θέλω ούτε να σκύβω ούτε τίποτα. Να θυμίσω εγώ δεν τους θέλω. Από τα τέμπη και κάτω δεν τους θέλω. Γιατί μας πίνουν το αίμα ανέκαθεν. Δεν τους θέλω. Οι πολίτες δεν με κάνανε τίποτα εμένα. Με κάνανε τα κεφάλια. Δεν με έκανε εμένα ο φίλος του Ολυμπιακού. Με έκανε ο πρόεδρος τους. Δεν με έκανε εμένα του Μποντισάη και του Μπαϊκού. Οι πολιτικοί που μας πνίγουν και μας ρουφάνε το αίμα. Η πολιτική, ο κόσμος τι φταίει. Γιατί εκεί πιο καλά περνάνε από εμάς. Και εκείνοι που υποφέρουν και εμείς υποφέρουν. Η πολιτική είναι αυτή που τα κάνει. Δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολα. Το μόνο που ξέρω, σου είπα, εγώ βγάζω τα κάστανα στη γιορτή από τη φωτιά. Από αλλού θα τα βγάλω. Θα βρουτάει επίσης τίποτα. Ή μόνο εγώ λέω. Γι' αυτό σε έφερα. Γι' αυτό μόνο σε έφερα. Παουκάρα και πάει σε Ελλάδος, ε. Παουκάρα. Ορίστε. Αθηνίας πήγε και μέρα έξι. Από την πόλη μας, ρε, από την πόλη. Από την πόλη μας. Πες και σε τίποτα. Πες και σε τίποτα. Εγώ τα είπα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ανεξαρτήτω από μένα, εγώ εξαρτήτω θα κάνω, αλλά δεν εξαρτήτω από μένα. Μούντζα. Μούντζα, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Μούντζα. Εμείς όμως ξεστηνέμε για αυτούς. Ε, αυτοί νομίζουν ότι είναι καλά. Καλά είναι, στην ίδια πολυκατοικία δεν γνωρίζονται. Εμείς τουλάχιστον έχουμε το κύκλο μας. Το βράδυ θα πνιούμε και μια γράπα. Θα βρεθούμε με δύο ανθρώπους να μιλήσουμε. Αυτοί τι ξέρουν, στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνωρίζονται. Και εγώ πήγα Ελβετία. Έκανα 5 χρόνια Ελβετία. Πήγα Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενστάιν. Έχω γυρίσει και τι έγινε. Και τι έγινε. Εδώ με τα φιλαράκια το βράδυ, μια γραπούλα το πρωί, το καφεδάκι μας, τα καστανάκια μας, τι να κάνουμε. Δύσκολα, αλλά τι βγάζουμε. Αυτή τι είναι, τι να. Αφού στην ίδια πολυκατοικία δεν γνωρίζω, τι να. Mm-hmm.
κατάστανο για να πέσει από το δέντρο, θέλει να έχει μια βροχή, να βρέξει δηλαδή μια μέρα καλά, την επόμενη να κάνει ζέστα, ώστε η ζούνα να μπορέσει να ανοίξει και το κάστανο το οποίο βρίσκεται μέσα να μπορέσει να πέσει. Τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ πριν 2-3 μέρες μας έβρεξε, απλώς δεν μας έκανε ζέστα και λιγάκι θα μας ταλαιπωρήσει για να πέσει το κάστανο. Ο μόνος τρόπος τώρα για να ρίξουμε το κάστανο είναι με το σίδερο που έχουμε, το τσιγκέλι, να κουνάμε τα κλαδιά ώστε να μπορέσει να πέσει το κάστανο και να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Περισσότεροι στο χωριό πιστεύω ότι από μικρά παιδιά, επειδή μαζεύουν κάστανα, δεν πιστεύουν να υπάρχει δυσκολία. Κάποιος καινούριος που θέλει να ασχοληθεί, του φανεί λιγάκι δύσκολη δουλειά στην αρχή. Η δυσκολία είναι ότι πρέπει να τα μαζεύεις σκυμμένος και ότι πρέπει να έχεις γερή μέση. Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Θα τα βγάλει όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα τα βγάλουμε. Όταν τα ψήνω, ναι, με τη τσιμπίδα. Πρέπει να είμαστε φίλοι και να δίνουμε τα χέρια, γιατί είμαστε φταίνει οι άνθρωποι. Οι πολιτικοί θα κάνουμε όλα χάλια. Γιατί άμα είναι ανοιχτά τα σηκά από τον πατέρα μου, πήγαινε στον Γεύγυρη. Με το κάρο. Γιατί τότε δεν έχει πρόβλημα. Γιατί δεν έχει πρόβλημα τότε και τώρα έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει. Ο λαός δεν φταίει σε τίποτα. Κανένας λαός. Κανένας λαός δεν φταίει σε τίποτα. Αυτοί είναι που τα χαλάνε. Όχι δικό μου, όχι δικό σου, όχι δικιανού. Ο δουλειάς είναι για τον άνθρωπο. Πλάσικη για τον άνθρωπο. Δυστυχώς τον κάνουν κουμάντου τρία άτομα. Όχι ο πατήριος και άγιο πνεύμα. Ξέρεις τι λέω τώρα. Ο Ομπάμα, Μέρκελ και λίγο ο άλλος, ο Τσαλάς, πώς του λένε, ο Γάλλος, πες το. Ο Ολάντ, ο Λαντρέο. Εντάξει, γιατί και εγώ δεν είχα πρόβλημα. Όταν ήρθα από την Ελβετία πήγαινα. Στον Κέμπλη ήταν και πολλούς φίλους έχω. Και τι με φταίνει οι άνθρωποι. Με φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε και κάνουν την πολιτική. Ο κόσμος δεν με φταίει, εγώ βλέπεις άλλο νους, έξω από σ' αγαπάω σαν παιδιά μου. Να σου πει ο Γιάννης, φωτοχέτω το, να σου πει. Τώρα, διάδω τώρα. Προχθές το βράδυ ήρθε, 11 η ώρα το βράδυ, ήρθε με βρήκε. Λέω αύριο το πρωί θα έρθεις λέω στη δουλειά. Ας παρόλο που είχα συμπληρωμένα άτομα, αύριο το πρωί θα έρθεις στη δουλειά. Δύο παιδιά έχει. Με φταίει εμένα αυτός, ο Χότζα και ο Μότζα δεν με ενδιαφέρουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και τον αγαπάω και ξέρει πολύ καλά. Έχω και Βούλγαρο, έχω και και Σκοπιανούς και από όλους αυτά πάνε. Είμαστε καλή γκρουπ. Φέτος είμαστε καλή γκρουπ. Αλλά έφυγαν και θα έρθουν πάλι εδώ. Έχω τώρα περίπου 10 μέρες. Έφυγε, ήταν πέρσι, προπέρσι έφυγε και τώρα. Ήμουνα πρώτα εδώ με καρτιά νόμιμα και τώρα είμαι πάλι νόμιμος, αλλά δεν είμαι συνέχεια εδώ. Αυτό θέλω να σου πω. Και τα βγάλει αμερικά μου και τα παιδιά του. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει δύο παιδιά, ποιος θα τα ταΐσει. 5 φράγκα για τα παιδιά του, να ταΐσει τα παιδιά, ποιος θα τα ταΐσει. Ο Χότζα ή ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου. Ή ο Βενιζέλος, ποιος θα τα ταΐσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν δουλέψουμε εμείς, ποιος θα μας ταΐσει. Είναι Αλβανία. Η Αλβανία είναι κακή. Αυτοί που είναι μαχαιροβγάτοι που φύγαν από τις φυλακές. Αυτοί που είναι οικογενειάρχοι, ταΐζουν τα παιδιά τι κακοί. Εμείς έχουμε 10 οικογένειες στο χωριό. Εμείς έχουμε 10 οικογένειες στο χωριό. Με παιδιά βαπτιστήκανε τι. Ναι. Ο Νίκος, ο Γιάννης, πάνε στην εκκλησία. Τώρα δεν ψαχνόμαστε αφού εμείς οι άσπροι δεν είμαστε, δεν μπορούσαμε. Είναι άλλοι τώρα. Έτσι, άλλοι κάνουν κουμάντου, Γιάννη. Η δουλειά είναι. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Η δουλειά. Άμα έχεις δουλειά, καπέλο. Άμα δεν έχεις δουλειά,
τέρμα. Για πρε Γιάννη. Αυτό το βουνό είναι χρυσάφι, πλούτος. Αρκεί να αξιοποιηθεί. Νερά δεν έχουμε. Θέλουμε νερά να φέρουν να κάνουν πάνω πιο δεξαμενές τρεις μεγάλες, να μπορούμε να ποτίσουμε. Αυτά τα δέντρα, άμα ποτιστούν, όχι τα δικά μου, όλων, για όλο τον κόσμο μιλάω. Τα τρία τέταρτα δεν δουλεύει, τα είδες πως είναι. Και από τη φωτιά μπορεί να μας έρχεται. Αν έχει δεξαμενή, μπορεί να πάρουν νερό να σβήσουν και τη φωτιά. Εντάξει, τα κάστανα τώρα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άμα βγάλετε νερό, μπορεί να, να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά πού θα βρούμε νερό, πώς θα γίνει. Ξεχωρίζουμε τα σάπια με τα σκασμένα. Παλιά δεν είχε δρόμους. Και δρόμους ούτε αμάξι. Με τα ζώα πήγαινε. Μετά σιγά σιγά κάτι ούλμο πήραμε. Βελτιώσαμε τους δρόμους και πήραμε και τα αγροτικά. Ποιος θα βγάλετε κάτι. Όλα τα έχω χαλάσει. Η παιδεία που είναι, η νοσηλεία που είναι, τίποτα δεν είναι. Εγώ έχω κάνει και σύμβολο στην κοινότητα, καθόλου δεν τους πιστεύω. Όχι, τους πιστεύω. Πληρώνω τις φόρμες. Πληρώνουμε ενίκιο για το σπίτι με το γαϊδωράκι, κουβαλούσαν πέτρες να το κάνουμε. Πληρώνουμε τώρα ενίκιο 2 ευρώ την ημέρα. Ενίκιο. Στο καλό να πάτε. Τώρα πάμε στον έμπορο να τα παραδώσουμε. Μας έχετε φέρει 92 κιλά, μία κατηγορία. Λοιπόν, αδειάστηση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της γρήπης γίνεται ο πιο τίμιος και ο πιο δίκαιος τρόπος καταμέτρηση όσον αφορά τη τιμή του καστάνου. Τι κάνουμε εδώ. Συγχύζουμε σε μία ζυγαριά ακριβίας του ενός κιλού πόσα τεμάχια θα έχει το ένα κιλό. Προσέξτε με λιγάκι. Παίρνουμε και από τα τρία τελάρα και βάζουμε στην πλάστιγα. Να μας βγει ακριβώς ένα κιλό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, μετράμε τα κάστανα εδώ και σύμφωνα με τα κομμάτια των καστάνων βγάζουμε και την ανάλογη τιμή. Λοιπόν, μετράω εδώ 2, 4, 6, 8, 2, 64, 65 κάστανα στο κιλό. 65 κάστανα στο κιλό, έχουμε μία κατάσταση εδώ και βγάζουμε ακριβώς την τιμή και του προϊόντος. Από 60 έως 69 είναι 2,30, άρα αυτό το κάστανο θα πληρωθεί με 2,30. Δώσαμε αξία και τιμή στο προϊόν αυτό εδώ. Άρα εμείς βγάλαμε τα κάστανα από τη φωτιά. Ζυγιάζουμε, πληρώνουμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και αύριο πάλι εδώ είμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Μυρσίνη, φεύγουμε.
Έλα, Μυρσινάκη, θα χάσουμε τις φωτιές στη γρίβα. Έλα. Έχουμε αργήσει λίγο. Πάμε στις φωτιές, σε λίγο θα ανάψουν οι φωτιές μαζί με την κορούλα μου, έτσι να το διασκεδάσουμε λίγο, να ακούσουμε τις μουσικές από τα χάλκινα, να ξεσκάσουμε λιγάκι. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Εγώ, εσύ, ο γείτονας, εμείς. Και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρχει ομόνοια, αγάπη και να πορευτούμε μαζί, να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα. Φτάσαμε. Παρακαλώ. Έλα, έλα ρε. Τι κάνεις? Ναι. Είναι ωραίο κουταβάκι. Να το κρατήσουμε. Κάποιος το άφησε, δεν ξέρω ποιος το άφησε, αλλά είναι πολύ ωραίο, γλυκό κουταβάκι. Να το κρατήσουμε. Θα σε κλείσω τώρα γιατί φτάνουμε γρήγορα εδώ για τις φωτιές. Άξιο. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια και χαρά σας. Τι γίνεται? Άντε, αυτό το ξύλο βάλει το εδώ. Το καλά είναι. Φύγουμε από εδώ, γιατί τα χαλιά μου γίνανε χάλια με το μηχανάκι εδώ. Κόβουν ξύλα. Α, βλέπω και εκεί έχουν ανάψει φωτιά. Ωραία, πάω να ζεσταθούν. Του λέει, ετοιμασίες έτοιμες. Έτοιμες, ωραία. Τι θα έχουμε, εσύ είπες όλα θα έχουμε. Και κρασάκι για να ζεσταθούμε. Γεια σας και καλώς ήρθετε. Έχει πάνω πάνω. Για να πάρω το καφόνι. Το έθιμο της φωτιάς των Χριστουγέννων, σε εμάς είναι γνωστό ως κόλλιντε, ξεκινάει από πολύ παλιά. Κάποιες πηγές αναφέρουν και στην αρχαιότητα, όπου οι άνθρωποι άναβαν τις φωτιές στις 22 Δεκεμβρίου, που είναι η μικρότερη ημέρα και η μεγαλύτερη νύχτα, προκειμένου να ενδυναμώσουν την δύναμη του Θεού Ήλιου για να μεγαλώσει η μέρα. Γράφε, βάλαμε τα ξύλα, φέρνει και στους 300 από την πόλη, τους βάλουμε και τους πάνω. Να κάνουν καλή φωτιά, τους φέρνουν, τους βάλουμε φωτιά όλους το μέρος. Τα κάστανα από τη φωτιά θα βγάλουν οι μεγάλοι, γιατί εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε. Αλλά εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οι μεγάλοι, επειδή εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Ποιος τα βγάλει? Εγώ θα τα βγάλω. Αυτοί που τα βάλαν σίγουρα όχι. Εμείς οι ίδιοι. Ποιος άλλος? Αυτοί που τα βάλαν δεν θα τα βγάλουν, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν. Αυτοί που καίγονται κάθε μέρα. Θα τα βγάλουν κάποιοι άλλοι. Μόνο εμείς οι ίδιοι. Οι μεγάλοι έχουν αποδείξει τόσα χρόνια ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ναι, εμείς θα τα βγάλουμε τα κάστανα. Από εκεί και πέρα... Και εμείς και οι μικροί. Τουλάχιστον ο λαός μπορεί να ξεσηκωθεί, εμείς οι νέοι, και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Έτοιμοι! Δεν γίνει κάποιος. Μόνο ένας αποκλείεται. Όλοι μαζί πρέπει. Ποια το πετρέλαιο? Σκέτα πετρέλαιο. Βάλτε ένα κουβαστάκι. Έγινε μότο. Μη βρίζω, σε πού είναι. Πρέπει να μαθαίνει. Στάκτη κάτω και μετά λίγο πετρέλαιο και μπούφου η βοτιά. Όχι για το πετρέλαιο. Αυτό είναι. Thank you.
δεύτερη φωτιά στους πιτσιρικάδες, τα αλάνια. Στα φωτιές, μαζεύαμε όπως παλιά, όπως και τώρα, ξύλα, βέργες, σμρέκες, από όλα τα είδη του ξύλου είχαμε. Κάποιες φορές βάζαμε και λάστιχα, αυτοκίνητο. Μουντζούρδες γυρνάμε. Όλα τα ρούχα μαύρα, τα μούτρα μαύρα. Πηγαίναμε και ξαπλώναμε έτσι το πρωί, οι μανάδες μας φωνάζαμε. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, πάλι εμείς. Από κανέναν δεν έχει βοήθεια. Έχουν έρθει πάρα πολλοί πολιτικοί εδώ, μας έχουν τάξει πάρα πολλά, δεν είδαμε τίποτα. Εμείς πάλι θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, αυτό είναι. Και του χρόνου πάλι κόλτρα θα έχουμε. Πάμε στην κουμένισσα τώρα να δούμε λίγο τα χάλκινα, να ακούσουμε τα χάλκινα. Θέλει δυο μέρες να μελάμε να μου συνέχεια. Με τον τριφωνάκο, με τα αυτοκίνητα. Πού να ξεκινήσω τώρα, πού να ξεκινήσω. Με τα πρασά, με τα τσίπουρα. Από λίγο, δεν θέλω. Πού να ξεκινήσω. Εγώ τα κρατούσε ο κόσμος. Δεν είχατε επιτέλειες πολυτέλειες. Δεν είχατε όργανα. Μα ξέρεις τι όμως. Ξηρά, Αθανάση, μόνο ξηρά παίζαμε. Μηχανήματα δεν είχαμε. Για τρεις μέρες γάμου. Τι τρεις, ρε. Τα κύκλια να τρέχουν έμπαση. Ακούραστη. Σαμαρίνα, ξέρεις τι γίνεται. Τέλος, Σαμαρίνα, τώρα εντάξει. Τα κάστανα από τη φωτιά τα βγάζει ο Καστανάς, νομίζω. Ο Καστανάς τα βγάλει, αυτός που τα βάζει. Ποιος θα τα βγάλει. Αφού αυτός τα βάλει, άμα δεν τα βγάλει αυτός, θα καούν. Τα κάστανα πρέπει να τα βγάλουμε εμείς ο λαός. Ποιος θα τα βγάλει, ξέρω εγώ, μπορεί να τα βγάλει ο Σαμαράς. Οπότε δεν τρέχει κάστανο. Δεν τρέχει. Μα τώρα που ζούμε, ρε παιδί μου, σε αυτή την επικοινωνία. Τέλος πάντων, πού θα τον βρούμε. Ισχυρός θα είναι. Έναν Έλληνα θέλουμε. Εγώ, παιδιά, νομίζω γιατί πρέπει να ενωθούν όλοι οι λαοί μαζί και να φτιάξουν μια δυνατή Ευρώπη. Εγώ ψεύτης να βγω. Η Ευρώπη, δεν θα υπάρχει Ευρώπη σε λίγο καιρό, παιδιά. Δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Με όλες τις χώρες είναι έτοιμες να φύγουν και από την Ευρώπη, να φύγουν όχι και από την Ευρώπη, να φύγουν και από τη χώρα τους. Δεν θα υπάρξει πορεία της Ευρώπης. Τέλος, ας αρτήσει το Όδωρος, Γουμενιτσιώτης, μουσικός. Όχι εγγράμματος, αγράμματος. Πόσο παιδιά. Και ψεύτης να βγω. Εδώ γιατροί φύγανε, ρε παιδιά, να πούμε. Φύγανε οι γιατροί, σηκωθήκανε με διπλώματα, όλοι φύγανε. Δεν υπάρχει δουλειά εδώ πέρα και φεύγουν έξω. Λόγω Τρόικας με τα παπούτσια στο χέρι. Άμα δεν φύγει η Τρόικα, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το έλειπε να αρρωστήσουν. 3.000 έξιμα έχουμε, ασφάλεια δεν έχουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πηγαίνουν τα παιδιά φαντάρι και δεν έχουν ένα βιβλιάριο υγείας. Δεν μπορούν να κάνουν. Τρόικα!
Άντε ρε Γιώργο, άντε ρε Γιώργο, και μια καλή κοπέλα να σε παντρέψουν. Τι έπαθε ρε Γιώργο, ρε. Ωραία, ούστα. Α, όχι, δρόμη είναι αυτή, δεν πρέπει να πληγμεί. Αλλάκι εδώ, ακούω εκεί, ακούω εκεί. Η πολιτεία μας έχει καταλήψει, τελείωσε. Κάθονο είναι το καλύτερο εισόδημα που μπορεί να έχει ο Γιώργος. Το καλύτερο. Αλλά χρειάζεται νερό. Χωρίς νερό βλέπετε, όλα εγκατελειμμένα. Κούλα, κούλα το τσικούρι, κούλα! Τι λέει, ρε! Γεια σας, γεια σας! Εντάξει είσαι! Εντάξει είσαι! Εντάξει, μια χαρά! Εντάξει. Έγινε, πάει! Αφού ήταν φύκα. Κυρία Λυσίδα. Τι είναι, εντάξει, θα μπει. Έλα, έλα, εντάξει. Εντάξει. Τώρα, εγώ να το αποδώ, εσύ θα το κόβω τώρα. Εδώ, εδώ. Αυτό είναι άγριο το δέντρο. Είναι άγριο και θα το κόψουμε από τώρα, προετοιμασία θα γίνει. Θα το ρίξουμε από ψηλά για να το καλεμώσουμε. Για να βάλουμε τα καλέμια το ήμερο. Και θα γίνει σαν παρόμοιο σαν εκείνο.
που κόψαμε. Θα το ετοιμάσουμε για το Μάρτιο, Φεβρουάριο με Μάρτιο, θα το μπολιάσουμε. Αν και είμαι κομμουνιστής εγώ, η σειρά είναι του Τσίπρα τώρα, γιατί οι άλλοι το δοκιμάσαμε, κάναμε, τέλος πάντων πρέπει να το δοκιμάσουμε και το Τσίπρα και να δούμε τι θα γίνει. Άμα δε, πάμε κόντρα αριστερά, ύστερα. Το μέρος αυτό ήταν γυαλί φτιαγμένο κάποια χρόνια μπροστά, πρωτού 5 χρόνια. Λοιπόν, έπιασε μία αρρώστια τέλος πάντων, κάτι χαλάζια πιάσανε, ξεραθήκανε και τα παρατήσαμε, απελπιστήκαμε, τα αφήσαμε. Αλλά τώρα με την κρίση, επειδή σε έχουμε ζόρια, τώρα ψάχνουμε το μεροκάματο, το ψάχνουμε, κατάλαβες. Θα καθαρίσουμε, θα έχουμε να παίρνουμε μετά 5 χρόνια μια παραγωγή, να μπορούμε να αντεξέλθουμε στις δυσκολίες μας. Έτσι, άντε. Αυτό το τρακτερόδρομο είναι φτιαγμένο από μένα, με το τρακτέρ το έφτιαξα, με φίλους κόπους. Ούτε μπουλντόζες βάζουν, ούτε θέλει λίγο πιο πολύ βοήθεια. Βοήθεια θέλει για τον αγρότη, για τον ταλέπορο αγρότη της Γρίβας, του νομού Κιλκής. Θέλει δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Πολλά καρδιά. Πάρα πολύ δουλειά. Και η δουλειά είναι χωρίς λεφτά τώρα και θα περιμένουμε 5 χρόνια για να πάρουμε λεφτά. Λέμε τα κάστανα είναι ακριβά, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά έχουν και αυτά τις δυσκολίες, έχουν ζόρια. Δεν βγαίνουν τα κάστανα έτσι. Θέλει δουλειά, θέλει ανανέωση, θέλει κλαδέματα, ραντίσματα, ποτίσματα, τα οποία που δεν έχουμε και τα νερά. Δεν έχουμε έργα εδώ πέρα, δεν έχουμε τίποτα. Τι να πούμε. Αυτά να τα προσέξει η πολιτεία. Αυτή η δουλειά, όπως τα κόβουμε από πάνω, έχει κίνδυνο, δηλαδή, να χτυπηθεί. Και όπως πρόσφατα κάποιος φίλος μου, συνάδελφοι, έτσι δασεργάτες, πήγε καλή ώρα όπως κόβουμε εμείς εδώ, πήρε ανάποδη στροφή το δέντρο, έπεσε μαζί με το δέντρο, γιατί είχε ανεβεί επάνω στο δέντρο. Και όπως πήγε να το σμπρώξει λίγο μαζί με το δέντρο, έπεσε και τον πλάκωσε και τον... Δηλαδή, όχι ακριβώς επί τόπου, αλλά ώσπου να κατέβει μέχρι το νοσοκομείο, γιατί είμαστε και λίγο μακριά εδώ. Νέο παιδί, άφησε οικογένεια, παιδάκια πίσω. Είναι δύσκολο για την οικογένεια αυτό το πράγμα που έγινε. Έτσι. Ξάδελφός μου, δεν υπάρχει περίπτωση να τριγυρνά εδώ. Το πνεύμα το μπορεί, αλλά το σώμα το χάσαμε. Δεν πιστεύω ότι... Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ανάβουμε ένα κεράκι για να... Μήπως και υπάρχει κάτι που λένε, πώς κάνουν όταν πηγαίνουν οι γυναίκες και μοιράζουν για να έρθουν οι πεθαμένοι να φάνε. Εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά καλό είναι αφού είναι έτοιμο να το κάνουμε. Και το ίδιο πράγμα και με το κεράκι. Να πούμε αιωνίου τη μνήμη, τι άλλο μπορούμε να το πούμε.
πετάς όταν μου χαμογελάς. Όταν μου χαμογελάς τα ουράνια με πετάς. Με τα μάτια με μουρλένεις όποτε περιδιαβαίνεις. Όποτε περιδιαβαίνεις με τα μάτια με μουρλένεις. Μην με βγάλεις, σε παρακαλώ. Έλα, εμένα που με βλέπεις, πτυχιούχος είμαι, αλλά τι να κάνω. Μίλα. Ορίστε, το και παραδοσιακά, ορίστε. Και από εκεί έχω τα κρασιά μου. Τσίπουρο, γράπα. Αυτοδημιούργητη. Έτσι μπορεί να κρασί. Εκεί που έκανα υποδομή και ήλια από το υπότιμο μετενός. Υποδομή, ήρθα από την Αθήνα, εγώ στο Πειραιά ήμουνα. Αυτός που θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά είναι αυτός που δεν φοβάται να βάλει τα χέρια του στη φωτιά. Λόγος. Εκείνος θα την πληρώσει. Όπως και την πληρώνει πάντα δηλαδή. Οι Έλληνες είμαστε δυνατοί. Έχουμε περάσει τόσο και την τρώει κατά πολύ. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Αν δεν βρούμε κανένα στενάρι της οικονομίας δεν γίνεται τίποτα. Να μην περιμένουμε εξ ουρανού το μάνα να σωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Πώς θα με συναντήσει η χειρακίνη. Θα τη δείξει η πορεία, τη λύση. Τι να κάνω. Μπήκα στις λαϊκές να επιβιώσω. Και λίγο το χλεβάζω για να μην τρελαθώ. Έρσεντε στα κάστανα, παιδιά. Κάστανα για μερακλίδες, παιδιά! Μερσεντές τα κάστανα, παιδιά! Δικά μας, σαν είναι δικά μας. Του κράτους είναι πάλι. Όλο φόρος, του κράτους είναι. Χέρια τιμημένα αγροτικά. Τιμημένα χέρια. Ναι. Με ρόζους. Τα κάστανα. Ο τόπος βογγάει, ο κόσμος αμήλυτος. Κάστανα υπάρχουν, τι πρέπει. Κάστανα ποιος θα πάρει, μπορεί να πάρει άνθρωπος κάστανα, πού θα τα βρει. Ο κόσμος στις λαϊκές κάτσε να δεις, ψωνίζουνε και δεν μελάνε. Βογγός κινηματογράφος. Κανένας ψωνίζουνε, ορίστε τα λεφτά και φεύγουνε. Αυτοί όλοι κοιτάνε για την τσίπη. Κατάλαβες, όποιος θα βγει για την τσιπούρα. Γιατί λέει βουλευτής, κοιτάζει να βουλευτεί, δεν κοιτάζει για σένα. Τι είναι πράγματα αυτά. Έτσι πως είναι τα πράγματα, πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί. Και να δούμε τι θα γίνει. Κανένας. Δεν υπάρχει σήμερα πολιτικός που να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν υπάρχει λεβέντης. Πρέπει να τα έχει 300 για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι. Κατάλαβες. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Αυτό δεν θα το βρει κανένας. Κανένας δεν θα το βρει. Μόνο αυτοί οι έξυπνοι κλειφταράδες. Αυτοί ξέρουν πώς τα κάναν τα κάστανα κάρβουνα. Και εμάς θα μας κάνουν κάρβο. Εγώ πας όχι να ψηφίσουν, μην βάζεις ουκιά στην τσέπη. Πάμε μέσα, πάμε. Thank you.
Υπάρχει βούληση, κύριε Καραμαλή. Λεφτά υπάρχουν. 3 εκατομμύρια. Στις τράπεζες. Όχι στους αγρότες. Μιλάει και του Πασόκ τώρα. Κατάλαβε. Ποια τράπεζα δεν μας έχουν ξεζουμίσει, ειδικά τον αγρότη. 1,5 ευρώ πετρέλαιο, 1,30 πετρέλαιο θέρμανση. Δεν μπορούμε να πάμε στα ύψη. Για να αυξήσουμε την παραγωγή μας χρειαζόμαστε έργα, αρδευτικά έργα στο χωριό, γιατί ζοριζόμαστε και δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδά μας. Φάρμακα, καθαρίσματα. Όλα αυτά είναι πρόβλημα. Νερό έχουμε άφθονο, το ποτάμι είναι δίπλα μας, αλλά υπάρχει το αλλά. Να ακούσει λίγο η πολιτεία, να ακούσει τα προβλήματά μας, να σκύψει πάνω μας, γιατί την έχουμε βαμμένη. Φεύγουμε σε άλλη χώρα. 40 χρόνια στη Γερμανία. Ζούσα μια ευχάριστη, μια άνετη ζωή εκεί πέρα. Δεν με ενοχλούσε κανένας και ήρθα εδώ και μας ξεσκίσανε. Τελεία και παύλα. Άμα βρεις ποιος τα έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, έλα να με βρεις. Τα κάψατε ποια κάστανα, υπάρχει κάτι? Κανένας. Όλοι τους είναι για τα μπάζα. Την Ελλάδα ποιος θα τη βγάλει? Αυτό ήταν, αγαπητοί μου φίλοι. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Ξέμα! Γιατί δεν λες και για τη δεξιά? Από και λίγο πιο αισχρά. Μας γαμίσανε. Έχουμε δημοκρατία και εκφραζόμαστε ελεύθερα. Μια ζωή είναι αδημοκρατία. Τώρα ψηφίζω Χρυσή Αυγή για να τρώνε ξύλο στη Βουλή. Αυτή δεν φταίνει τόσο πολύ όσο φταίμε εμείς. Κωνσταντίνο Καραμαλή και Κώστα Καραμαλή. Μας ξεσκίσανε. Γιατί τρελαίνουμε όταν ακούω Πασό. Να πιάσουμε εμείς τον εαυτό μας και μετά να πάμε στους άλλους. Ψέμα στο ψέμα. Αν και είμαι κομμουνιστής, αλλά έχει προτεραιότητα το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Και μετά συνεχίζουμε. Μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρα και τα λαγκάδια. Θα τη φάει ο Τσίπρας. Βρε! Και εκείνος είναι λίγος, θα τον φάει. Μπορούμε να τα βγάλουμε όλοι μας. Αλλά δεν πρέπει να συνοιόμαστε, να υπάρχει συνονόηση. Και αν τραβάει ένας από εδώ και άλλος από εκεί και το ρίξω μέσα στα κομματικά και θα είναι και το ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και το ΠΑΣΟ και θα είναι και η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν βρίσκω καμιά διέξοδο, δεν βλέπω. Όλοι μας. Και μετά, μόλις θα στρώσουν τα πράγματα, ας πάει ο καθένας στην πολιτική του τοποθέτηση εκεί που θέλει αυτός. Ο κόσμος να γίνει κύμα. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Εμείς οι ίδιοι θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι, εμείς θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά τελικά. Δεν ξέρω. Ο λαός θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, εμείς. Τα κάστανα από τη φωτιά κανένας. Αυτός μου τα έβαλε. Να ποιος βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Εγώ. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Εμείς. Κανένας. Κανένας, δώσε γρήγορα. Όσοι ανάψανε φωτιά, στη σβήσουν. Θα το βγάλουν οι μεγάλοι. Το χεράκι μας. Κανένας. Πάλι εμείς. Ο Κασανάς θα βγει. Κασανά, ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Εγώ. Thank you.
κάστανα.